Θα πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον κύριο Τσιάνο, τον κύριο Θανάση Τσιάνο, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Πρόεδρος, με συγχωρείτε, πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς, χαρά μας που σας ακούμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Τσιάνο, πολλοί οδηγοί, πολλοί φίλοι οδηγοί και ταξί και όχι μόνο βρίσκονται στο δρόμο σε μια απελπισία όπως όλοι μας περισσότεροι. Έτσι κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να πάμε μέχρι τον εργασιακό μας χώρο, εντάξει τις πρωινές ώρες συνήθως. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό απαρχαιωμένος δακτύλιος, τι λέτε εσείς? Ναι, ο δακτύλιος όπως είναι σήμερα το μονάζικα είναι ένα παροχημένο μέτρο, έχει πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας, μάλιστα είναι και ελληνική πατέντα και πλέον δεν εξυπηρετεί στο βαθμό που θα έπρεπε το σκοπό του. Τελικά η εφαρμογή του δακτυλίου βοηθάει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει μια αποσυμφόρηση τις μέρες που υπάρχει δακτύλιος, έτσι δεν είναι? Πρώτον θα πρέπει να αστυνομεύεται ο δακτύλιος και να εφαρμόζεται. Υπάρχει μια βελτίωση όσο αφορά στο εσωτερικό του δακτυλίου και υπάρχουν και επιπτώσεις οι οποίες πρέπει να διερευνούνται συνεχώς, να αξιολογούνται και να παίρνονται και μέτρα όσο αφορά τι γίνεται περιφερειακά του δακτυλίου, δηλαδή εκτός του δακτυλίου. Αυτή τη στιγμή εκπονεί ο ΑΣΑ ένα στρατηγικό σχέδιο μεταφορών όπου γίνονται πάρα πολύ μεγάλες έρευνες μετακινήσεις. Αυτό το σχέδιο είχε εκπονηθεί, κανονικά πρέπει να γίνεται κάθε 10 χρόνια, αλλά το τελευταίο λόγω της οικονομικής κρίσης είχε εκπονηθεί το 2006 και από τότε ουσιαστικά δεν έχουμε στοιχεία των μετακινούμενων. Με τα στοιχεία των μετακινούμενων πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα δράσει και θα αναθέσει στους κοινωνιολόγους να βρουν μέτρα και λύσεις για αναθεώρηση του. Συγγνώμη, δηλαδή, ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στο Λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή? Έχουμε εικόνα περίπου? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, γιατί δεν έχουμε. Ξέρουμε ότι περίπου με βάση τις παλιές μετρήσεις που είχαν γίνει το 2006 ότι η είσοδος στον δακτύλιο είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Μιλάμε όμως για πριν από 20 χρόνια πριν σχεδόν τώρα, έτσι. Ημέρα, εντάξει. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα θα έχει αυξηθεί. Προφανώς. Όχι, δεν θα έχει διπλασιαστεί, θα έχει αυξηθεί κάπως. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κυκλοφοριακές έρευνες. Έπρεπε να έχουν γίνει πολύ πιο πριν, αλλά παρόλα αυτά, με βάση αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει με επιστημονικό τρόπο, και το τονίζω αυτό με επιστημονικό τρόπο, και με κριτήρια κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά, θα δημιουργηθεί ένας νέος δακτύλιος, ο οποίος θα λειτουργεί θετικά προς όλους. Και αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, και με όλα τα άλλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει η πολιτεία. Ξέρετε, εμείς το είχαμε έγκαιρα επισημάνει. Υπάρχει σήμερα σημαντική αύξηση της ζήτησης των μετακινήσεων που ήταν αναμενόμενη και αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τις συνέπειες της αποεπένδυσης στον χώρο των μεταφορών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Και αν δεν αναλυθεί άμεσα δράση, τότε οι καθυστερήσεις κάθε χρόνο θα είναι και μεγαλύτερες και σε 10 χρόνια μπορούμε να φτάσουμε και σε διπλάσιες καθυστερήσεις. Ναι. Να πω κάτι. Πέρα από το κομμάτι του δακτυλίου, το άλλο τεράστιο ζήτημα είναι ο Κυφισός τώρα, έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να... Είναι ο Κυφισός. Με αυτή την ιστορία Κυφισός, με αυτό το δράμα εγώ θα πω, εκεί τι μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Είναι θέμα δηλαδή να διορθωθούν κατασκευαστικά λάθη? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικός γίνεται και να σας πω διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να γίνουν. Άμεσα θα πρέπει να γίνει ένα συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και λέω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρά ότι δεν έχει αρμοδιότητα στον δρόμο και ότι η αρμοδιότητα είναι της περιφέρειας, αλλά επειδή έχει αρμοδιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε κάποια διαχειριστικά μέτρα που αφορούν την Αττική. Επίσης, να συμμετέχει στο συνδεσμό όργανο ΑΣΑ, η Τροχέα και οι συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί. Σαν σύλλογος, εμείς δηλώνουμε παρόν και μπορούμε εθελοντικά να παίξουμε κρίσιμο ρόλο σε αυτό το συντονιστικό όργανο. Και αυτό το όργανο θα δρομολογήσει ενέργειες και μέτρα και άμεσες
και ενέργειες που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Ναι, απλώς να πω κάτι. Όταν κυκλοφορούν, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω, 8-10.000 οχήματα, δεν ξέρω τώρα αν δίνω και ένα σωστό αριθμό. Από αυτά που διαβάζω μέσα σε άκρες και ο Κηφισός έχει 3-4 λωρίδες. Πού να πάνε όλοι αυτοί? Κοιτάξτε, η κυκλοφορική ικανότητα περίπου της λωρίδας σε ελεύθερη ροή είναι γύρω στα 2.000 οχήματα την ώρα. Για τη μία λωρίδα λέμε για τώρα. Για τη μία λωρίδα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή όμως οι 4 γίνονται 3 εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή οι 4 γίνονται 3. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι 6.000, δηλαδή 2.000 επί 3. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία όμως δεν είναι. Γιατί εκεί πέρα που έχουμε το bottleneck, η κυκλοφορική ικανότητα μειώνεται ακόμα περισσότερο. Και όσο έχουμε παραπάνω ζήτηση, ακόμα μεγαλύτερη και δημιουργούνται ουρές, ακόμα μεγαλύτερη. Μειώνει την κυκλοφορική ικανότητα. Άρα από τις θεωρητικά 6.000 οχήματα την ώρα, mm-hmm. μπορούμε να φτάσουμε στα 4.000. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θα το λύσουμε. Άρα ποιες είναι οι ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε πέρα από τις αναβαθμίσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς και κάποια ενίσχυση πολυτροπικότητας, π.χ. να αφήσει κάποιο το αυτοκίνητό του στο σταθμό του μετρό στην Κηφισιά ή σε άλλο σταθμό ή στο ΆΚΑ, ας πούμε, παρακάτω και να πάρει τον ηλεκτρικό και να κατέβει προς τον νότο. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι άμεση απόκριση στα ατυχήματα και στα συμβάτα. Να ενισχυθεί ο στόλος των κερανών, οδικής βοήθειας και του προσωπικού της τροχιάς όσο χρειάζεται. Μετά, να πάρθουν μέτρα οδικής ασφάλειας ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των συμβάτων. Αντιλουστερείς τρόσεις ασφαλτικού, σωστές διαγραμμίσεις, σωστή σήμανση που δεν υπάρχουν σήμερα. Κάμερες για τη μείωση της ταχύτητας, έτσι ώστε να μην γίνονται τροχαία ατυχήματα ή να περιοριστούν αυτά. Γιατί αυτά δημιουργούν τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό. Και επίσης να απαρθούν κάποια μέτρα γεωμετρικών αναδεμορφώσεων στις εισόδους-εξόδους, να κλείσουν και κάποιοι είσοδοι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαχείριση και ο περιορισμός των βαρύων οχημάτων στις ώρες τεχνής. Ναι. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τσιανό. Δεν ξέρω τώρα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εγώ βλέπω βαρέα οχήματα όλες τις ώρες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ώρες που απαγορεύεται η διέλευσή τους, αλλά και εκείνοι οι άνθρωποι επαγγελματίες είναι, πρέπει να περάσουν από τον Κηφισό. Όχι, θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει θέμα στην διανομή των εμπορευμάτων. Αλλά πέρα από τα άμεσα, για να το ολοκληρώσουμε και πέρα από τα πολλά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, θα πρέπει να δρομολογηθούν και ενέργειες που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Όπως είναι νέοι οδικοί άξονες, η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλους τους τομείς, στο μετρό, στο τραμ, στο. Άρα θέλει ένα πλέγμα μέτρων και αυτό το πλέγμα μέτρων για να το πάρει κάποιος πρέπει να έχει την πλήρη εικόνα. Την πλήρη εικόνα, τον έλεγχο και την ευθύνη. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Από ό,τι εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια εξίσωση πολυπαραγωγική. Πρέπει όλοι οι φορείς να υπάρξει εδώ μια σοβαρή εκπόνηση ενός σχεδίου, όπως είπατε κι εσείς, και μια συνεννόηση. Διότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω πάντως. Αυτό ακριβώς. Και να μην έχουμε την εντύπωση ότι θα φτάσουμε ποτέ στις καθυστερήσεις, μικρές καθυστερήσεις, δηλαδή στην καλή εικόνα που είχαμε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο δικό τους δίκτυο. Αυτό που δεν έχουμε εμείς όμως είναι τις πολύ καλές εναλλακτικές να κινηθήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή να πεις ότι ξέρεις τι, θα αποφύγω ρε παιδί μου το Κηφισό, αλλά θα πάρω αυτό το μέσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τσιάνος, ο πρόεδρος των συγκοινωνιολόγων.